της, ναι. Ο κύριος Γιάννης Τοπαλούδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ένας άνθρωπος που φώναζε από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε. Η πρώτη του φράση ήτανε εκβιαστές και βιαστές. Έτσι, κύριε Τοπαλούδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κύριε Παπαδάκου και κύριε Τζίμπα και κύριε Λάμπρο, δεν ξέρω γιατί δεν έχω οπτική εικόνα. Δεν πειράζει κύριε Τοπαλούδη. Ναι. Προς από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω ποιο ήταν το ερώτημά σας, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ερώτημα. Ναι, ότι ήσασταν από την αρχή, μιλούσατε για εκβιαστές και βιαστές. Εδώ βλέπουμε ότι είχαν καταγγελθεί πράγματα από το 17 και δεν είχαν κινηθεί διαδικασίες. Επειδή αυτό το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Επειδή γνωρίζαμε το κορίτσι μας τι χαρακτήρας και την προσωπικότητά της. Έτσι. Άτομο το οποίο δεν είχε και σχέσεις, έτσι, ούτε και έπινε, ούτε και μεθούσε. Το γνωρίζαμε. Δεν μπορεί αυτό από τη μια νύχτα στην άλλη. Έτσι. Και ήμασταν μαζί και σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο, έτσι, και στις γιορτές και το καλοκαίρι κλπ. Επειδή λοιπόν γνωρίζαμε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της κόρης μας, γι' αυτό ακριβώς εγώ έλεγα και επιμέναμε και με τη μητέρα της και επιμένουμε ακόμη, το κορίτσι μας δεν μέθησε έτσι από μόνο του αυτό. Κάτι έγινε λοιπόν, μέσω κάποιου χαπιού ή κάτι άλλο. Από αυτή μιλάτε την... για χάπιο βιασμού, κύριε Τοπαλούδη. Δεν ξέρω, ενδεχομένως. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς. Μου το έχετε πει δηλαδή. Έτσι. Έτσι. Αυτά, επειδή γνωρίζουμε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του κοριτσιού μας. Όπως και καθένας γονιός που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει, το στέλνει, γνωρίζει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Θεωρείτε εσείς μετά, ότι τα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού του 2017 έχουν σχέση με τους άλλους δύο, είναι συμμορία, είναι σπήρα. Όποιος γονιός και αν ήταν στη θέση μας, που βέβαια ευχόμαστε να μην υπάρξει κανένας γονιός που να βρεθεί σε αυτή την τραγική θέση, έτσι, το ίδιο θα σκεφτότανε. Το ίδιο θα σκεφτότανε. Γιατί κύριε Τοπαλούδη, επειδή... Αν αναλογιστείτε ότι ήταν προερχόμενα αυτά τα άτομα από την ίδια περιοχή και με τους άλλους δύο. Mm-hmm. Ότι είχαν ενδεχομένως ίδιες συνευρέσεις σε καφετέρειες, σε σχολεία ενδεχομένως να πήγαιναν μαζί. Αυτά όλα και η ηλικία τους, όλα αυτά μας έκαναν να συνδυάσουμε αυτά. Ότι δηλαδή ενδεχομένως υπήρχε ένας τέτοιος εκβιασμός στην κόρη μας. Και ενδεχομένως να ήταν και άλλα κοριτσόπουλα και άλλα κοριτσάκια που είχαν υποστεί γιατί τα ίδια. Γιατί δεν υπήρχε αντίδραση από την αστυνομία, γιατί έχετε κατέβει πολλές φορές κάτω, έχετε συγκεντρώσει πάρα πολλά στοιχεία. Πώς μας σοκάρουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν καταγγελίες και δεν υπάρχει αντίδραση από την αστυνομία. Εδώ δεν έχει καταγραφεί, μας αποκαλύπτει η Γιάννα σήμερα. Καν το περιστατικό. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Η κύρια αυτή που ήταν η υπηρεσία πήγαν από μόνοι τους και οικειοθελώς δώσανε κατάθεση στην πρώτη δικογραφία για το πρώτο περιστατικό που ήταν με την δολοφονία της Ελένης μας. Mm-hmm. Αυτό δεν σας βάζει σε υποψίες. Αν κάποιος έχει λερωμένη τη φωλιά του, τι κάνει. Mm-hmm. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να φανεί ότι εγώ ορίστε πηγαίνω και εξομολογούμε να ζητήσω στην ουσία άφεση αμαρτιών. Αν είχαν επιληφθεί του θέματος, εγώ δεν θέλω να καταδικάσω τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έπρεπε να λειτουργήσουν διαφορετικά βέβαια. Mm-hmm. Αλλά από ανθρώπινη και μόνο πλευρά, αυτοί δεν ήταν γονείς. Δεν έπρεπε να σκεφτούν αυτό το δίμετρο κορίτσι από πού ξεφύτρωσε. Έτσι σπάρθηκε και φύτρωσε από μόνο του. Δεν έχει κάποιους έρμους γονείς αυτό το παιδί. Γονείς δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε λοιπόν από ευαισθησία και ηθική μόνο να έπαιρναν τα στοιχεία του παιδιού και θα έβρισκαν. Είχαν τον τρόπο να έβρισκαν και εμάς και να μας ενημέρωναν. Κύριε Τοπαλούδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Επειδή ασφαλώς έχετε μιλήσει με τις φίλες της κόρης σας, οι οποίες τη συνόδευσαν εκείνο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, που δεν έγινε τίποτα βέβαια παρά τις καταγγελίες. Σύμφωνα με τις φίλες του κοριτσιού σας, καταγγέλθηκε και βιασμός ή καταγγέλθηκε έχει, μόνο βιντεοσκόπηση. Ό,τι έχει καταγραφεί και στη δικογραφία. Ό,τι έχει. Άρα καταγγέλθηκε και βιασμός, μας λέτε μέσος πριν από και μάλιστα στη δικογραφία την πρώτη, έτσι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και έχουμε και δεύτερη δικογραφία. Mm-hmm. Εμείς όμως πρέπει αυτά να συνδυαστούν με την πρώτη δικογραφία που αφορούν το έγκλημα της Ελένης. Και κατά πόσο αυτά τα άτομα συσχετίζονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Και κατά πόσο ενδεχομένως να είχαν δημιουργήσει μια τέτοια εγκληματική οργάνωση. Και ενδεχομένως να ήταν και άλλα κοριτσάκια μέσα από το Πανεπιστήμιο. Αυτό που λέτε κύριε Τοπαλούδη, και ενδεχομένως να ήταν και άλλα κορίτσια που είχαν πέσει, αν υπάρχει σε αυτό το μηχανισμό.
Έτσι, και μόνο, τα οποία. Ίσως να μην το κατήγγειλαν από φόβο, γιατί αυτό βλέπουμε στο ρεπορτάζ. Το σοβαρό είναι ότι εγκληματικές συμπεριφορές υπάρχουν σε πολλές κοινωνίες, έτσι, όχι μόνο στη Ρόδο. Όμως καλυπτόταν από κύριε ό,τι φαίνεται. Παλούδη, εγώ αυτή θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό ακριβώς που λέει η Γιάννα. Απλώς θέλω να πάρω και τη γνώμη του κυρίου Παλούδη. Θέλω να αποκαλύψω κάτι άλλο. Ναι, θέλω να αποκαλύψω κάτι άλλο που υπάρχει στη δικογραφία. Υπάρχει κατάθεση καθηγητή των δύο δραστών, τώρα της δολοφονίας, όχι των τριών. Τώρα εδώ της τελευταίας. Η οποία είναι ενός καθηγητή και ο οποίος λέει τα διάφορα και ο οποίος λέει τον απείλησε ο πατέρας εκ των υστέρων. Του είπε γιατί τα λες αυτά, γιατί είχε μιλήσει ένα ραδιόφωνο και έλεγε για το χαρακτήρα, ας πούμε, των δύο. Γινόταν ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και επειδή είχε πει διάφορα για συμπεριφορές, δεν θέλω και αυτά να τα πω, γιατί είναι και αυτά προσωπικά δεδομένα, στα σχολεία και στα αυτά τι κάνανε και τέτοια. Λοιπόν, εκφοβίστηκε δηλαδή, από τον πατέρα του ενός από τους δύο. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τοπαλούδη, αν κατά την εκτίμησή σας, κύριε Τοπαλούδη, ο τρόπος που λειτουργήσαν οι αστυνομικοί είναι μία απλή, ας το πούμε, επαγγελματική αμέλεια ή αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν λειτουργήσει και άλλα πράγματα. Και υπάρχει δόλος. Για να μην καταγράψουν, για να αποκρύψουν, για να μην κινήσουν τις διαδικασίες. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι. Το αν υπάρχει κάποια συσχέτιση κάποιου είδους αυτών των συγκεκριμένων αστυνομικών με τις οικογένειες των παιδιών αυτών, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς τώρα... Εγώ, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι, έστω και από ανθρώπινης πλευράς, να έπαιρναν τα στοιχεία του κοριτσιού μας και να μας ενημέρωναν. Έτσι. Και είπατε και κάτι άλλο προηγουμένως, ότι αυτό ήταν αυτεπάγγελτα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Βέβαια αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα έπρεπε να γίνει η διαδικασία. Είναι κακούργημα η βιντεοσκόπηση. Είναι κακούργημα η παράνομη βιντεοσκόπηση. Τι λέτε τώρα. Είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα τα συγκεκριμένα περιστατικά. Είναι κακούργημα η αναπαραγωγή τους, πολλό μάλλον η ανάρτησή τους στο ίντερνετ. Και όλα τα άλλα είναι προφάσεις σε ένα μαρτυρό. Ότι δεν έκανε καταγγελία, δεν προχώρησε στην καταγγελία, ενδεχομένως... Εκβιασμός, κύριε Τοπαλούδη, υπάρχει. Ενδεχομένως ο τρόπος που να μίλησαν οι αστυνομικοί να τα απέτρεψαν. Ακριβώς την απέτρεψαν. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τοπαλούδη. Ένα κορίτσι. Εκφοβισμός και εκβιασμός προς κάποιους μάρτυρες είναι πιθανό να υπάρχει, έχει περάσει σας κάτι? Μας περνάνε όλα από το μυαλό μας, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί κάτι. Εκφοβισμός ή εκβιασμός ή κάποιος άλλη συναλλαγή. Θα το δούμε. Ή κάποια άλλη συναλλαγή. Αυτό δεν μπορώ εγώ να σας το πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τοπαλούδη. Ένα τελευταίο, αν υπάρχει δυνατότητα. Ένα τελευταίο. Είπατε κάτι ότι ο γονιός ενός εκ των δύο δολοφόνων πίεσε και εκβίασε έναν καθηγητή που κάτι είπε για το παιδί του. Αναλογιστείτε λοιπόν, να αναλογιστούμε όλοι μας. Τι γινόταν πριν. Να αναλογιστούμε το εξής. Αν πήγαινε κάποιο παιδί να πει κάτι για βιασμό εναντίον αυτονών, τι θα έκανε αυτός και πώς θα ενεργούσε. Έχει δίκιο. Γι' αυτό εγώ έχω καταγγείλει ότι είναι και οι ίδιοι οι γονείς και των δυο αυτών ηθικοί αυτοργοί και πρέπει και αυτοί να καθίσουν στο εμβόλιο του κατηγορουμένου. Μάλιστα. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννα, και πριν κλείσουμε να μας πεις για την Νοβάρτης, γιατί έχουμε εξέλιξη και εκεί. Θέλω να σου πω ότι συγκλώνησαν τα στοιχεία που έδωσες προχτές εδώ σε αυτή την εκπομπή, λέγοντας ότι φάρμακα μπορούσαν να κάνουν 50 και 60 ευρώ, φτάσανε τα 1000 ευρώ και ήταν φάρμακα για καρκινοπαθείς. Τώρα τι εξέλιξη έχουμε? Λοιπόν, τώρα έχουμε την εξής εξέλιξη. Έχουμε μια συζήτηση γύρω από ένα πειθαρχικό που όντως είχε διαταχθεί για τη γυναίκα η οποία κάνει την έρευνα, είναι επικεφαλής της Αγγελίας Διαφοράς, την κυρία Ελένη Τουλουπάκη. Λοιπόν, υπήρξε μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο, γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα που αποκάλυπτε. Το ξέραμε εμείς, αλλά εντάξει, δεν θέλουμε τώρα να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, ας πούμε, σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Και ειδικά όταν πρόκειται το πειθαρχικό, είναι και αυστηρά προσωπικό δεδομένο επίσης. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όντως υπήρχε πειθαρχικό. Έβγαλε μια ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία που έλεγε. Για ποιο πράγμα έχετε, κυρία Τουλουπάκη? Γιατί δήθεν υπάρχει περίπτωση να διέρευσε το περιεχόμενο της συνάντησης της Βιέννης, όπου δόθηκε ο περίφημος λογαριασμός. Έτσι, επιχειρήθηκε να δοθεί για έναν πρώην υπουργό, τον οποίο δεν παρέλαβαν κάποιοι. Τον κλείνω την παρένθεση τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έγινε ένα πειθαρχικό. Βγήκε μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι ορίστε υπάρχει πειθαρχικός και βορεία γιατί είναι στη θέση της κυρία Τουλουπάκη. Αποκαλύπτεται, ενώ λέγονταν όλα αυτά στα κανάλια, ότι έχει μπει στο αρχείο το συγκεκριμένο πειθαρχικό.
Εκ των υστέρων, πάλι η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται και λέει: μα πώς μπήκε τόσο γρήγορα στο αρχείο? Δεν πήγε γρήγορα, παιδιά. Ένα μήνα γινόταν το, στο το πειθαρχικό, απλώς δεν είχε μαθευτεί. Λοιπόν, και βγαίνει χτες μια ανακοίνωση του κυρίου Καλογύρου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ναι, ο οποίος λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται ότι όλα ερευνώνται και ότι η δικαιοσύνη, μάλιστα, είναι ανεξάρτητη και ότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει συνέχεια για σκευωρία. Το συνδέει και με την καταδίκη του κυρίου Γεωργιάδη και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα η επόμενη. Οι μέρες είναι ο συνυπολογισμός αυτού του πορίσματος που είπαμε προχτές, ναι, της κυρίας Παπασπύρου, των ελεκτών της τέλος πάντων, ναι, και φαίνεται ότι έχει σημάνει η ώρα της λήξης. Δηλαδή, ολοκληρώνουμε, που λένε. Καιρός είναι. Δηλαδή, καιρός είναι. Καιρός είναι. Για όσους τυχόν έχει κάτι βρεθεί. Λοιπόν, πολύ... Γιάννα, χίλια ευχαριστούμε. Γιάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρία λεπτά και γυρνάμε. Πες το. Θα παντρευτώ. Ω, χαρά που θα πάρω. Δεν πρόκειται για γάμο κανονικό. Δεν πρόκειται για γάμο το χαρακιόζι. Οι μίξανε δύο χαρές να κάνουν μια τρομάρα. Μου είπατε, έπεσε η μπαταρία του ακουστικού και γι' αυτό δεν ακούει. Α, να του φέρω το αυτοκίνητο. Χωρίζουμε. Δρόμο, πάρτα και δίνετε. Μιλάτε, μην κάνετε και έτσι. Όταν παντρευτείτε, θα με θυμηθείτε. Ο ελληνικός κινηματογράφος δίνει ραντεβού. Ραντεβού. Κάθε μεσημέρι στις 3. Είσαι πλέον 40 χρόνια. Γεια σου, μαμά. Και δικιά σου, μαμά. Για κοίταξε με καλά. Δεν κοιτάω την άλλη, μπροσύμη, δεν σε βλέπω. Μαμά, έφαγες τα φρούτα νατς μου? Η αλήθεια είναι ότι πάνε τέλεια με το γιαούρτι μου. Μου αρέσουν τα γκρίζα μαλλιά, αλλά όχι σε μένα. Νέα Excellence Creme. Ιδανική για καστανές. Η σύνθεση τριπλής προστασίας προσφέρει πλούσιο καστανό χρώμα. Χωρίς κόκκινους τόνους. Χωρίς λευκά. Μέγιστη φροντίδα. Και το πιο πλούσιο χρώμα. Νέα Excellence Creme. Ιδανική για καστανές. Γιατί μας αξίζει. Με μοναδικό design και κινητήρες νέας γενιάς. Νέο Fiat 500X. Οδηγήστε το μέλλον σήμερα. Με δώρο το αυτόματο κυβότιο και άτοκη χρηματοδότηση. Για μαγείρεμα απόλαυση, διπλή γκριλιέρα Εφέστο μόνο στα Βίκο. Δελερώνει, δεν μυρίζει, τηγανίζει και ψήνει γρήγορα και υγιεινά. Από 39,90, τώρα μόνο με 24,90. Βίκο. Αξίζει, δεν κοστίζει. Από κάποια ηλικία και μετά, δεν χρειάζεται υπερβολές. Γι' αυτό βάλαμε στη ζωή μας το περπάτημα. Και το Φίνα. Μόνο με 10% λιπαρά. Βλέπετε, πολλές φορές μια μικρή αλλαγή στις συνήθειές μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Απλά βάλε Φίνα. Βάλε Φίνα. Πλούσια γεύση, γρήγορα, νόστιμα και υγιεινά. Από Δευτέρα, αποκλειστικά στα Λίδη. Ψιστιέρα 49,99. Και χύτρα ταχύτητας 44,99. Λίδη. 20 χρόνια κάνουμε την κάθε μέρα να αξίζει. Στη MediaMarkt μπορείς να τα έχεις όλα. Στεγνοτήριο Bose 9 κιλών μόνο 399 ευρώ. Και πλυντήριο Bose 9 κιλών μόνο 449 ευρώ. Και μοναδικές λευκές συσκευές με άμεσο όφελος έως 600 ευρώ. MediaMarkt. Όλοι τα θέλουμε όλα. Κωνσταντίνος από την καταμάχη δίνει τη μεγάλη μάχη με τον τραπεζίτη. Ανοίγει το κουτί. Μένουμε στο τέλος μόνο με κίτρινα ποσά. Deal. Ένα, δύο, τρία. Απίστευτο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα. Και πάμε. Ω, πετάει. Πετάει η λαγάνα του Βενέτη. Η φρεσκοφουρνισμένη λαγάνα φαίνεται. Τα αγνά υλικά. Η ποικιλία. Θέλω λαγάνα τώρα. Νόστιμα υγιεινά. Μπες στο Βενέτη. Η Mascard δεν είναι άλλη μια κάρτα. Η Mascard είναι προνόμια. Είναι πόντι από παντού. Και οι πόντι γίνονται κέρδος. Είναι προσφορές. Η Mascard είναι εκπλήξεις. Είναι δώρα, ταξίδια, αυτοκίνητα. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Mascard. Η κάρτα μας, τα προνόμια σας. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 14900. Ο νέος σου αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του παιδί. 14900.
δύσκολο άθλημα το σούμο. Αλλά σε φουσκώνει περηφάνεια. Παλεύεις με το κορμί σου μέχρι να χτίσεις σερπαντίνες. Σε κάθε άθλημα υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι. Έχουν έναν νικητή και έναν πατημένο. Ο καθένας πολεμάει με τα όπλα του. Γι' αυτό χρειάζεσαι ένα αποσμητικό που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Τζάμπο Αντρουά. Τζάμπο σε ρόλων. Τζάμπο Αντρουά και σε σπρέι. Για σίγουρη προστασία από τον υδρότα. Τι με κοιτάτε? Ήταν μια αποκριάτικη διαφήμιση Τζάμπο, μασκαρεμένη σε διαφήμιση αποσμητικού. Η γιαγιά μου θυμίζει πόσο σημαντικό είναι το μεράκι στη ζωή μας. Να βάζεις την καρδιά σου σε αυτό που αγαπάς και να το κάνεις μέχρι να πετύχεις αυτό που λαχταράς. Γιατί το μεράκι είναι αυτό που γεμίζει την ψυχή σου. Καρδούλα, θα σε φιλήσω. Και όπου υπάρχει μεράκι, υπάρχει και μπράβο. Μπράβο. Αυτός είναι καφές. Ανακαλύψτε το αρωματικό χαρμάνι του Μπράβο καφεκοκτείο, βασισμένο σε σχεδόν έναν αιώνα παράδοσης Μπράβο. Bed & Bath παράταση εκτόσεων. Μέχρι το Σάββατο 9 Μαρτίου προλάβετε τα τελευταία κομμάτια. Μαξιλάρια, πετσέτες, σεντόνια, παπλώματα, στρώματα με έκπτωση έως 60%. Το πήρες και φύγες από τα Bed & Bath. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί Μίλνερ το κιλό, μείον 30%. Ιφαντής γαλοπούλες τοστ, 30% φθηνότερα. Προϊόντα Κανάκι, μείον 30%. Μπράβο καφές, 193 γραμμαρίων, μόνο 2,19. Παπαδοπούλου, Φρυγανιέση του Ισίκαλης, 3+1 δώρο, μόνο 1,25. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Μεγαλώνουμε μαζί σας. Χαμηλώστε τις τροφές! Οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ να τρέχουν στο Κοτσόβολο. Για λίγες μόνο ημέρες θα βρεις όλα τα προϊόντα με έως και 36 δόσεις με το πλάνο δόσεων Κοτσόβολος και η Τόκη. Χάρισμα! Κοτσόβολος. Καλύτερη συσκευή. Καλύτερη ζωή. Τώρα η Volton στέκεται δίπλα σου με το νέο πρόγραμμα ρεύματος Volton One. Με χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς από 1,5 ευρώ. Volton. Ρεύμα ενιστοσύνης. Τραγανή σοκολάτα, αφράτη γαλακτένια γέμιση και δροσερή γεύση. Kinder Pingui. Ρεπορτάζ, επιστρέψαμε. Ο Πέτρος Καρσιώτης είναι μαζί μας. Για αυτή τώρα την τεράστια, επιβεβαιώνεσαι, η αλήθεια είναι. Για αυτή την τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, την επιχείρηση Μαμούθ με τις 138 συλλήψεις. Ήταν υποσχολητές. Καλή αστυνομία, 138 συλλήψεις. Άρα, συγγνώμη, ρε Πέτρο, αυτό που λέει ο Σπύρος. Έχουμε καλή αστυνομία. Πολύ καλή αστυνομία. Σάρωσαν, ξύλωσαν μια τρομερή σπήρα. Άρα. Όταν η αστυνομία πάει μεθοδικά και κοιτάει. Τη μέθοδο ποιο την ορίζει.